αυτού εξοχότητα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εκπαίδευσης, υγείας, πολιτισμού και κοινωνικής προσφοράς.
Εκτός από την καθημερινή του ενεργό παρουσία και διαμόρφωση, υπό της διοίκησής του, του πολύπεδρου και παγκόσμιου κοινοφελούς έργου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ο κύριος Τρακόπουλος συμμετέχει ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη Συμβουλευτική Επιτροπή πλήθους άλλων σημαντικών διεθνών οργανισμών, όπως ενδεικτικά τα Πανεπιστήμια Ροκαφέλλερ και Τζονς Χόπκινς, το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών CSIS στη Ουάσιγκτον, το Ινστιτούτο Βιολογικής Μπέρμαν στο Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς, ενώ είναι επίτιμο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Νέας Υόρκης και έχει διατελέσει επί σειρά ετών μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Πίτερσον. Για την εκτενή κοινοφελή του δράση, ο κύριος Δρακόπουλος έχει τιμηθεί μεταξύ άλλων το 2012 με τον ανώτερο ταξιάρχη του τάγματος του Φοίνικος της Ελληνικής Δημοκρατίας και το 2016 η Γαλλική Δημοκρατία τον τίμησε με τον ταξιάρχη του τάγματος της Λεγεώνας της Τιμής, ενώ έχει λάβει και σημαντικό αριθμό ανθρωπιστικών βραβείων από διεθνείς οργανισμούς όπως το New York Stem Cell Foundation, το Ίδρυμα του Πυροσβεστικού Σώματος της Νέας Υόρκης, το Child Mind Institute στη Νέα Υόρκη, την Ομογενειακή Εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας και άλλους. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Τρακόπουλος έχει στηρίξει επί σειρά ετών πληθώρα κοινοφελών πρωτοβουλειών μέσα από αμοιβώς προσωπικές δωρεές του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση έργων και προγραμμάτων κυρίως στους τομείς της παιδείας, των τεχνών, του πολιτισμού και της υγείας. Το τάγμα της τιμής, ο μεγαλόσταυρος του οποίου απονέμεται σήμερα στον κύριο Δρακόπουλο, ιδρύθηκε το 1975 σε αντικατάσταση του καταργητέντος τάγματος του Γεωργίου του Πρώτου. Η προστινή όψη του Αστέρος και του Σταυρού φέρουν την κεφαλή της θεάς Αθηνάς με την επιγραφή «Ο αγαθός μόνος τιμητέως» και η πίσω όψη φέρει τον ελληνικό σταυρό με το έτος ίδρυσης του τάγματος. Απονέμεται σε Έλληνες πολίτες, ανώτατα στελέχη της δημόσιας διοίκησης, εξέχουσες προσωπικότητες των γραμμάτων και των τεχνών, καθώς και σε διακεκριμένους επιστήμονες ή άτομα που διέπεψαν στον χώρο του εμπορίου, της ναυτιλίας, της βιομηχανίας και συνέβαλαν στην ιδιαίτερη προβολή της Ελλάδος. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 46 παράγραφος 2 του Συντάγματος και 1 παράγραφος 3 του νόμου 106 του 75 περί ταγμάτων αριστείας, αποφασίζομαι, απονέμουμε το μεγαλόσταυρο του τάγματος της τιμής, τον κύριο Ανδρέα Δρακόπουλο του Κωνσταντίνου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 8 Μαρτίου 2018. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπιος Παυλόπουλος, ο Υπουργός Εξωτερικών Νικόλαος Φωτιάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε Δρακόπουλε, εκ μέρους της Ελληνικής Πολιτείας, σας απονέμω αυτή την ανώτατη διάκριση. Διότι ως επικεφαλής του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, έχετε συνεισφέρει τα μέγιστα στη χώρα μας σε μια εξαιρετικά κρίσιμη μάλιστα περίοδο. Η προσφορά αυτή επεκτείνεται σε δύο πεδία. Το πρώτο είναι ο πολιτισμός, που αποτελεί τη βάση της ιστορίας μας και της κληρονομιάς μας, αλλά και τη βάση της συνεισφοράς μας στη Δύση και στην Ευρώπη. Η δεύτερη συμβολή σας, εντελώς πρόσφατη, αλλά και εξαιρετικά επίκαιρη, αφορά τη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και, επομένως, του κοινωνικού κράτους στην Ελλάδα. Αυτή η συνεισφορά σας σε μια κρισιμότατη περίοδο, όπου
Η βαθιά κοινωνική και οικονομική κρίση έχει θίξει τις ίδιες τις βάσεις του κοινωνικού κράτους. Συνιστά, συνεισφορά, η οποία στηρίζει την κοινωνική συνοχή, αποτρέπει τη ρήξη του κοινωνικού ιστού και επιπλέον επιτρέπει στην Ελλάδα να αντιμετωπίσει τον άνθρωπο γενικότερα, όχι μόνο τον Έλληνα, τον άνθρωπο, όπως αρμόζει στις στιγμές όπου η υγεία του είναι η βάση για να υπερασπιστεί και την αξία του και να αναπτύξει ελεύθερα την προσωπικότητά του. Με αυτή την τεράστια πραγματικά συμβολή, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, υπό την δική σας ηγεσία, συνεχίζει την παράδοση των μεγάλων ευεργετών. Και όχι μόνο την συνεχίζει, θα έλεγα, λόγω του μεγέθους των δωρεών, ότι υπερακοντίζει αυτή την παράδοση, ανοίγει νέους ορίζοντες και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για πολλούς άλλους. Θέλω να τονίσω ότι το παράδειγμα του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μας θυμίζει ότι εθνικοί ευεργέτες υπήρξαν εκείνοι οι οποίοι συνέδεσαν τις δωρεές τους με κρίσιμες στιγμές της πορείας του νεότερου ελληνικού κράτους. Μερία κρίσιμη στιγμή είναι και αυτή την οποία διανύουμε. Γι' αυτό αισθάνομαι ότι η παρασημοφόρησή σας με αυτή τη διάκριση είναι απολύτως δίκαιη. Και όπως είπα, όχι μόνο αποδίδει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε εσάς προσωπικώς αυτό που σας ανήκει, αλλά είναι ένα παράδειγμα το οποίο εύχομαι και ελπίζω να ακολουθήσουν και άλλοι αυτές τις στιγμές. Γιατί με αυτά τα δεδομένα, να είστε βέβαιος, κύριε Δρακόπουλε, η χώρα μας μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα και αυτό το οφείλει και στην κληρονομιά της, αλλά και στις προοπτικές που έχει ο ίδιος ο ελληνικός λαός και κυρίως η νέα γενιά. Και πάλι συγχαρητήρια και σε ευχαριστούμε θερμώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξωγόρατε, ευχαριστώ πολύ για τα πολύ καλά σας λόγια. Μη ρωτάς τι μπορεί να κάνει η πατρίδα σου για σένα, αλλά ρώτα τι μπορεί να κάνεις εσύ για την πατρίδα σου. Αν και πρόκειται για τα λόγια ενός σπουδαίου Αμερικανού, του John F. Kennedy, θα τα δανειστώ γιατί σήμερα, περισσότερο από ποτέ, πιστεύω ότι όλοι μας οφείλουμε να κινούμαστε με οδηγό αυτά τα λόγια. Από τον αείμνηστο θείο μου Σταύρο Νιάρχο, που έκτισε όλα όσα σήμερα δίνουν τη δυνατότητα να προσπαθούμε να επιφέρουμε θετικές διαχρονικές αλλαγές στην κοινωνία μέσω του Ιδρύματος που φέρει το όνομά του, μέχρι την πιο μεγάλη ή μικρή δωρεά που κάνουμε ως κοινοφελές Ίδρυμα, οδηγό και πηξίδα μας αποτελούν η ενίσχυση του ελληνισμού και των αξιών που αυτός πρεσβεύει, στη πιο αγνή και ρομαντική τους εκδοχή. Το φιλότιμο, η γενναιότητα, η γενναιοδορία, η ανοιχτή καρδιά, η φιλοξενία, το πνεύμα το στεναρό και αθάνατο, η επιμονή, το ταπεραμέντο, η οικογενειακή δεσμή, η υγιή, ο ήλιος, το φως και η θάλασσα που καθορίζουν το DNA μας, ο νόστος, η δυνατότητα ξανά και ξανά να γεννιόμαστε από τις στάχτες μας και να χτίζουμε από την αρχή το σπιτικό μας, το χωριό μας, τη χώρα μας. Αξίες που συνοδεύουν διαχρονικά τον ελληνισμό, όπου και αν αυτός βρίσκεται, από όπου και αν προέρχεται. Στοιχεία που θέλουμε να αναδεικνύουμε και να επιβραβεύουμε μέσα από τις δωρεές του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Στοιχεία που θέλουμε να έχουμε εμείς οι ίδιοι, αλλά και να μεταγγίζουμε με το έργο μας και με το έργο των πολλών και αξιόλογων συνεργατών μας. Ο κάθε δωρεοδόχος μας ήταν και παραμένει πάντα πρωτίστως και συνεργάτης μας. Η σημερινή τιμή που γίνεται στο πρόσωπό μου είναι επιβράβευση όλων μας, του θείου μου και ιδρυτή μας Σταύρου Νιάρχου, όλων των συναδέλφων μου στο Ίδρυμά μας, αλλά και όλων των δωρεοδόχων συνεργατών του Ιδρύματος, της οικογένειάς μου, των φίλων μου που με έχουν σταθεί στη ζωή μου, στα καλά και στα δύσκολα. Είναι μια τιμή που φέρω στη ψυχή μου και που κρυδωτώ στα παιδιά μου. Σαν πραγματικό παράσημο υπενθύμηση, γιατί πιο σπουδαίο από την αγάπη για την πατρίδα, όπως ο καθένας την ορίζει. Πατρίδα είναι το σπίτι μας, πατρίδα ο τόπος μας, πατρίδα η οικογένειά μας και οι φίλοι μας. Πατρίδα όποια γη μας αγκαλιάζει, μας ενθαρρύνει να δημιουργούμε, να προσφέρουμε, να επιστρέφουμε σε αυτήν.
πατρίδα είναι ο κόσμος μας. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γεννήθηκε στην Ελλάδα πριν από 22 χρόνια, με το θάνατο του ιδρυτή μας, και από νωρίς άνοιξε τα φτερά του για τον υπόλοιπο κόσμο, έχοντας σήμερα βοηθήσει με δωρεές σε 124 χώρες. Είναι ένας διεθνής φιλανθρωπικός οργανισμός, και όμως η καρδιά του πάντα θα χτυπά ελληνικά. Είμαστε περήφανοι που έχουμε παραδώσει στη χώρα ένα έργο τοπόσιμο, όπως το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και έχουμε συμβάλει στο μέτρο των δυνατοτήτων μας στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης που βάλει τη χώρα τα τελευταία χρόνια. Είμαστε υπερήφανοι που έχουμε γνωρίσει μέσα από το έργο μας ανθρώπους σπουδαίους, με όραμα, αφοσίωση, μεράκι και φιλότιμο. Ανθρώπους που η δράση τους πραγματικά έχει αντίκτυπο στην κοινωνία. Και χαιρόμαστε που σήμερα μπορούμε να συνεχίζουμε με πολλές μικρές ή μεγάλες δωρεές και παράλληλα να ξεκινάμε ένα νέο ταξίδι για την ενίσχυση της υγείας στην Ελλάδα με νέες δωρεές που αναμένεται να υπερβούν τα 200 και εκατομμύρια ευρώ μέσα στα επόμενα χρόνια. Το ταξίδι που κάναμε στην Κομωτινή και στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή που μας πέρασε, μόλις δύο μέρες μετά την υπογραφή του Μνημονίου την περασμένη Τετάρτη, μας πεισμώνει ακόμα πιο πολύ στο να φέρουμε σε επιτυχία και αυτό το στοίχημα που αποβλέπει σε μια καλύτερη και πιο ανθρώπινη κοινωνία για όλους. Και γιατί όχι, να συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε τα επόμενα ταξίδια μας προς τη δικιά μας την Ιθάκη. Εξοχότατε, σας ευχαριστώ προσωπικά. Την υπέρατη αυτή τιμή που μου αποδίδεται σήμερα, θέλω να τη μοιραστώ με όλους εκείνους τους ανθρώπους που με πίστη, επιμονή και αυταπάρνηση υπερβαίνουν εαυτούς για να δώσουν ένα χέρι βοήθειας στο διπλανό τους. Να αφυπνήσουν, να ενεργοποιήσουν, να παρακινήσουν, να εμπνεύσουν. Ευχαριστώ. Μπράβο. Ευχαριστώ.